Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Άκρος τολμηρούς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, μιας και βρίσκεται λύσεις, κυρίως στον ερωτικό τομέα. Το ξεκαθάρισμα που κάνατε το τελευταίο τρίμηνο έχει αποδώσει και εσείς ξέρετε τώρα πιο καλά τι θέλετε από το τέρι σας. Πρέπει όμως να προσέξετε θέματα με την υγεία, κυρίως τα γαστρικά. Από το μεσημέρι και μετά χαρείτε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ταύρος. Ταύρη μου, σήμερα είναι καλό να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι είναι καλό για τη ζωή σας και τι πρέπει να πετάξετε. Αυτός ο απολογισμός είναι καλό να γίνει από το μεσημέρι και μετά για να καταφέρετε και να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος. Τα ερωτικά σας πάνε καλά και θα είναι για αρκετό διάστημα η κινητήριος δύναμή σας, αλλά λίγο προσοχή στις όψεις του Άρη από το Σκορπιό. Δίδυμη. Η ημέρα είναι ευνοϊκή για να ταξιδέψει το μυαλό σας και να δώσετε νέα πνοή και νέα σχέδια, τα οποία αφορούν τον ερωτικό σύντροφο και γενικότερα τον τομέα της αγάπης. Αρκετά συναισθηματικούς αλλά και ρομαντικούς σας βρήκε η ημέρα και αυτό μαγνητίζει τον περίγυρό σας. Όμως σκεφτείτε και ένα πρακτικό θέμα από το μεσημέρι και μετά. Καρκίνος. Καρκινάκια μου, σήμερα μπορείτε να πετύχετε κάθε στόχο αρκεί να μην ευρεάζετε με το παραμικρό. Ήρθε ο καιρός να κάνετε κάθε όνειρο πράξη. Μπορεί να σας ακούγομαι υπερβολικός, αλλά είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση, τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα. Αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο και τον ερωτικό τομέα, μιας και θα έχει την τιμητική του. Και πάμε στα λιοντάρια. Σήμερα η ημέρα είναι κατάλληλη για συγχώρεση και υποβολή του παρελθόντος από πάνω σας. Οι νέες πλανητικές όψεις σας έχουν κάνει πιο σοφούς αλλά και δημιουργικούς σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Οι πράξεις αυτές θα φέρουν ύλη αλλά και θα γεμίσουν την καρδιά σας. Οι δυσκολίες παίρνουν τέλος και οργανώνετε καλύτερα το χρόνο σας παρέα με αγαπημένα πρόσωπα. Παρθένος. Ένα οικογενειακό πρόβλημα θα πάρει τη λύση του από το μεσημέρι και μετά. Οι πλανητικές όψεις είναι με το μέρος σας, αλλά θα κουραστείτε ψυχολογικά μέχρι να βρείτε και τη λύση. Η μέρα ευνοεί νέα σχέδια και ταξίδια και εσείς πρέπει για άλλη μια φορά να τα οργανώσετε σωστά. Δώστε προτεραιότητα και στον έρωτα προς αποφυγή λάθους συνεννόησης. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγή μου, αυτό που περιμένατε βήμα προς βήμα επιτέλους ήρθε. Προσέχτε λίγο τον τομέα της υγείας προς αποφυγή υπερκόπωσης ή μικροατυχημάτων. Τα επαγγελματικά στο ζενίθ σας απορροφούν από τον έρωτα, ο οποίος έχει και μερικά παραπονάκια, αλλά δυστυχώς δεν τα εκφράζει. Με βάση το ένστικτό σας βρείτε και τις λύσεις σας. Σκορπιός, σκορπιοί μου, επιτέλους η σημερινή ημέρα σας βρίσκει σε χαλαρούς ρυθμούς και εσείς πρέπει να δώσετε τα φώτα σας σε φιλικά πρόσωπα που σας έχουν ανάγκη. Τα επαγγελματικά σας είναι στα καλύτερά τους και πρέπει να κοιτάξετε λίγο μέσα σας τι σας λείπει και τι όχι. Ο ερωτικός σύντροφος από την άλλη πλευρά σήμερα σας κρύβει μικρές εκπληξούλες. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, με θάρρος και τόλμη αποκόβεστε από δύσκολα προβλήματα χάρη στην αισιοδοξία σας. Δώστε νέα πνοή σε επαγγελματικά σχέδια τα οποία θα ευοδοθούν σε λίγο καιρό. Προγραμματισμός και ύλη κυριαρχούν σήμερα και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την καλυτέρευση των εσόδων σας. Καλοί φίλοι είναι στη διάθεσή σας. Εγώ καιρος. Η μέρα ξεκινά με το κλασικό επαγγελματικό τρέξιμο για σας και εσείς με πολύ κέφι κατορθώνετε να βρείτε λύσεις σε οικονομικά θέματα τα οποία σας έχουν ταλαιπωρήσει λίγο την εβδομάδα αυτή. Από το απόγευμα και μετά φίλοι και έρωτας πρωταγωνιστούν για να σας χαλαρώσουν αλλά και παρέα να βρείτε κάποιες λύσεις που επιθυμείτε. Υδροχόος. Σαν υδροστρόβιλος τρέχετε σήμερα και στο πέρασμά σας συντρίμμια. Αυτό οφείλεται στο ταραγμένο νευρικό σύστημα, μιας και τα επαγγελματικά σας είναι στα ύψη και απορροφούν και χρόνο από την ξεκούρασή σας. Μην παίρνετε δουλειά για το σπίτι και μην ζορίζετε τον ψυχικό σας κόσμο. Εξάλλου, υδροχόοι δεν είστε για πολλά ζωριλίκια. Ιχθύες. Θα πρέπει σήμερα να κανονίσετε σωστά το πρόγραμμά σας από τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να κατορθώσετε το μεσημέρι και το απόγευμα να βρείτε λύσεις τόσο σε έκτακτα έξοδα που προκύπτουν, όσο και σε πρακτικά θέματα ανάμεσα στον ερωτικό σύντροφο και τους φίλους σας. Με καθαρό μυαλό θα κατορθώσετε πολλά σήμερα, αρκεί να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.